Άργησα, αλλά να είμαι πάλι. Η αλήθεια είναι ότι χθες έπρεπε να ανέβει αυτό το βίντεο, μιας και το Walking Dead και τη Δευτέρα, και εγώ μάλιστα το είδα Δευτέρα πρωί. Αλλά αρρώστησα, ήμουν άρρωστη 2 μέρες και δεν την πάλαβα καθόλου να σηκωθώ από το κρεβάτι. Εν τω μεταξύ, δεν ήμουν άρρωστη, δεν είχα ούτε βήχα, ούτε πυρετό, ούτε τη μύτη μου που κομμένη, τίποτα από αυτά. Είχα απλά ένα φρικτό πονοκέφαλο και πονόκυλο. Και ό,τι παυσί πονοκενά έπαιρνα, δεν μου παίρναγε. Κάποιος με μάτιασε. Όπως σε κάθε review που κάνω για το Walking Dead, αν δεν έχεις δει το 3ο επεισόδιο του Walking Dead, μην δεις αυτό το βίντεο. Λοιπόν, αυτό το επεισόδιο ήταν σχετικά με τον Daryl, αλλά δεν είδαμε τόσο πολύ τον Daryl, είδαμε πιο πολύ την ιστορία του Dwight με τη Sherry, που τους είχαμε δει στον 5ο κύκλο, όταν ήταν με την αδερφή της Sherry, την Tori, Tammy. Κάπως από τάφ ξεκινάει. Η οποία τελικά πέθανε από ένα ζόμπι, γιατί ψάχνανε φάρμακα και το είχαν σκάσει από κάπου και προσπαθούσαν να σωθούν. Και τελικά βρήκαν τον Daryl και τον κλέψανε, ενώ εκείνος προσπάθησε να τους βοηθήσει. Και λίγο πριν φύγει μάλιστα η Sherry με τον Dwight, γύρισε και του είπε ότι λυπάται πολύ για αυτό που του κάνανε. Και αυτός της είπε ότι θα το μετανιώσει. Και μάλιστα υπήρχε μια χαρακτηριστική σκηνή μέσα στο 3ο επεισόδιο, που αυτή γύρισε και του είπε του Daryl ότι θυμάσαι που σου είπα λυπάμαι πολύ για αυτό που σου κάνουμε και ότι μου λες θα το μετανιώσεις. Το μετάνιωσα και σηκώθηκε και έφυγε. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν, που ήταν σχετικό με τον Daryl, είδαμε πιο πολύ την ιστορία του Dwight. Ίσως για να δούμε ότι ο Dwight δεν ήταν πάντα κακός. Ίσως το ότι το Walking Dead θέλει να μας δείξει ότι μέσα από τις κακοχίες που συμβαίνουν σε αυτή τη σειρά, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός, να γίνει πάρα πολύ κακός. Ίσως. Βέβαια είδαμε και λίγο τον Daryl, ο οποίος ήταν κλεισμένος μέσα σε ένα κελί απομόνωσης, γυμνός, που τον τάιζαν σκυλοτροφή μέσα σε σάντουιτς κτλ. Κτλ. Σε αυτό το επεισόδιο ήταν ίσως και η πιο συγκινητική στιγμή του Daryl, όταν ο Dwight του έδωσε τη φωτογραφία του Glenn, ενώ ήταν κομματιασμένος στο χώμα, που τον είχαν τραβήξει φωτογραφία όταν το σκότωσε ο Negan. Anyway, και ο Daryl ξέσπασε σε λυγμούς, λύγησε. Και γλυκούλη Daryl, μην κλαις. Βέβαια αυτό το επεισόδιο πιο πολύ διαπραγματευόταν τις σχέσεις του Negan, του Dwight και της Sherry και το τι έγινε μεταξύ τους στο παρελθόν και πώς κατέληξαν εκεί και το πώς έγινε ο Dwight ο καλύτερος άνθρωπος του Negan και πώς η Sherry, η οποία ήταν γυναίκα του Dwight, έγινε γυναίκα του Negan. Είδαμε τη Sherry να προσπαθεί να λογικεύσει τον Daryl και να τον βοηθήσει λέγοντάς του όταν το έσκασε πήγαινε πίσω στο κελί σου γιατί θα γίνουν και χειρότερα τα πράγματα, αλλά ο Daryl φυσικά δεν την άκουσε και έγιναν λίγο χειρότερα τα πράγματα. Δεν μπορούσαν να γίνουν ακόμα χειρότερα, αλλά ο Negan για κάποιο λόγο το συμπαθεί, εγώ το πιστεύω αυτό, για κάποιο λόγο το συμπαθεί τον Daryl και δεν θέλει να το σκοτώσει και δεν πιστεύω ότι θα το σκοτώσει. Επίσης, πείτε μου από κάτω εσείς τι πιστεύετε ότι θα γίνει με τον Daryl, γιατί ο Negan τον πιέζει να μπει στην ομάδα του Negan, όχι στην ομάδα, να τον υποτάξει σε αυτόν και όπως ρωτάει σε όλους πες μου το όνομά σου και ποιος είσαι και τα λοιπά και τα λοιπά και λέει είμαι ο Negan, έτσι και ο Daryl να λέει είμαι ο Negan. Τον ρώτησε 2 φορές και δεν είπε, είπε είμαι ο Daryl. Εγώ θεωρώ ότι ο Daryl τελικά, αν και είναι τέρμα εγωιστής και δεν θα θέλει να υποκύψει στον Negan, τελικά θα υποκύψει, αλλά θα κάνει πως θα υποκύψει και στο τέλος θα το σκάσει για να πάει να βρει τον Rick και τους άλλους. Είμαι σίγουρη ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Ελπίζω μόνο αυτό να γίνει και να μην γίνει κάτι άλλο και τον σκοτώσουν στο τέλος. Πάντως, ενώ και αυτό το επεισόδιο δεν είχε καθόλου δράση, μου άρεσε περισσότερο από το προηγούμενο με την Carol και το Morgan. Και ενώ πολλοί μου είπατε ότι η Carol είναι πολύ badass και τι λες και πώς λες ότι τη βαριέσαι κτλ. Κτλ. Έχω να πω ότι όντως η κοπέλα είναι πάρα πολύ badass από μια γυναικούλα που ήταν που την έδερνε ο άντρας της. Αλλά το θέμα είναι ότι εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι τα επεισόδια με την Carol, στο οποίο το επεισόδιο διαπραγματεύεται μόνο εκείνη και τίποτα άλλο, ενώ δεν δείχνουν κάποιον άλλον, δεν μου αρέσει. Το βαριέμαι. Αυτό. Επίσης, όπως είπα ότι αυτό το επεισόδιο μου άρεσε, έχω να προσθέσω ακόμα ότι ναι, μεν ήταν ωραίο και εμένα μου άρεσε και το είδα ευχάριστα, αλλά θεωρώ ότι μια ιστορία η οποία ήταν
5 λεπτά υπόθεση, ο σεναριογράφος την έβαλε για να γίνει 45 λεπτά επεισόδιο. Που, okay. Βέβαια, αν δεν το κάναν αυτό, δεν θα βλέπαμε ότι ο Dwight τελικά ήταν καλός και ότι άλλαξε επειδή αγαπούσε τη Σέρι και το μόνο που ήθελε ήταν να την προστατέψει. Παντού υπάρχει ένα love story. Anyway, δεν έχω να πω κάτι αρνητικό για αυτό το επεισόδιο, το μόνο που έχω να πω ήταν αυτό που είπα πριν λίγο, ότι ήταν μια ιστοριούλα η οποία μπορούσε να υποθεί μέσα σε 5 λεπτά και τελικά την κάναν 45 λεπτά επεισόδιο. Βέβαια, αν και δεν το θεωρώ πολύ κακό. Κατά τα άλλα μου άρεσε, συγκινήθηκα πάρα πολύ με τον Ντάριλ, η αλήθεια είναι μέσα στο κελί. Ελπίζω να μην συνεχιστεί όμως η σεζόν με τον Ντάριλ μέσα στο κελί, να βγει και προς τα έξω, να δούμε και λίγο δράση. Και θεωρώ, θέλω να μου πείτε κι εσείς τη γνώμη σας, ότι ο Ντάριλ θα βγει, θα υποκριθεί ότι είναι μαζί με τον Νίκαν και στο τέλος θα το σκάσει και θα τον προδώσει. Αυτά είχα να πω εγώ, μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στα social media που έχω αφήσει από κάτω στο κουτάκι της περιγραφής. Επίσης, άμα είσαι καινούργιος και με βλέπεις πρώτη φορά, πάτα το κουμπάκι της εγγραφής. Αυτά είχα να πω εγώ, μέχρι την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά!